Δίκαια, πάρα πολύ δίκαια η απόφαση. Τουλάχιστον πιστεύω ότι αναπαυθεί λίγο η ψυχούλα του. Δικαιωμένος αισθάνεται ο πατέρας του 24χρονου που πέθανε μετά από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου το 2017, λίγο μετά την καταδίκη του γιατρού που τον χειρούργησε σε φυλάκιση 4 ετών. Όμως η ποινή του γιατρού που είχε καταδικαστεί και για ανάλογη υπόθεση το 2012 με θύμα μια γυναίκα 41 ετών σε παρόμοια επέμβαση είναι εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα και ο γιατρός συνεχίζει να χειρουργεί. Πέθανε τόσο κόσμο και πόσοι άλλοι έχουν προβλήματα και δεν μιλάνε. Θα εμφανιστούν κι αυτοί σιγά σιγά. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γιατρός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και για το θάνατο πριν από ένα χρόνο μιας 14χρονης, η υπόθεση της οποίας εκκρεμεί. Καταδικάστηκε για 4 χρόνια φυλάκιση, εξαγοράσιμη με 7.500 ευρώ. Δηλαδή, τον τζίρο από 2 χειρουργία, ούτε 2 χειρουργία, και είναι μια χαρά. Αντιδράσεις και πολλά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός πως παρά τις καταγγελίες και τις καταδίκες του από τη δικαιοσύνη, δεν του έχει επιβληθεί παύση των ιατρικών καθηκόντων. Η εισαγγελία αυτή τη στιγμή θα ασκηθεί δίωξη. Εις βάρος ενός γιατρού οφείλει να διαβιβάσει την δίωξη και ο ιατρικός σύλλογος να ξεκινήσει άμεσα την πειθαρχική διαδικασία. Μόλις έρθει η απόφαση του δικαστηρίου στον ιατρικό σύλλογο, το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάσει για να αποφασίσει την παραποπή του γιατρού στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα αποφασίσει την ποινή που θα επιβληθεί στο γιατρό. Δεν μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος να στέλνει νέα παιδιά στον τάφο και να συνεχίζει να χειρουργεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος είχε προχωρήσει σε συνάντηση τον περασμένο Σεπτέμβριο με τον Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης για να υπάρχει καλύτερο συντονισμός των δύο υπηρεσιών και άμεση ενημέρωση με στόχο να αποφευθούν παραλήψεις που μπορεί να στοιχήσουν ανθρώπινες ζωές.